Δύο κρούσματα του ιού της νέας γρίπης ή τα έναν ή ένα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, εκ των οποίων ένας 55χρονος που εδώ και μια εβδομάδα δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου όπου βρίσκεται διασωληνωμένος. Η κατάσταση του ασθενούς, το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα, παραμένει κρίσιμη και σταθερή. Δεν έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση ώστε να μας κάνει αισιόδοξους ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η ιστορία. Αλλά ευελπιστούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί τις επόμενες μέρες. Πάντως για την ώρα, εκείνο που μπορώ να πω, ότι παραμένει σε βαριά σοβαρή κατάσταση. Η 35χρονη από την Βουλγαρία, που νοσηλεύεται σε ειδικά απομονωμένο θάλαμο στην πνευμονολογική κλινική, παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης αφού τα συμπτώματά της έχουν υποχωρήσει, ενώ ένα ακόμα δείγμα έχει σταλεί προς επιβεβαίωση στο Ινστιτούτο Παστεέρ. Γεγονός πάντως είναι ότι σε επίπεδο χώρας έχουν καταλήξει 6 άτομα από τον ιό της γρίπης και σε αντίθεση με πέρυσι ο εμβολιασμός ακόμα και των ίδιων των γιατρών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας μόλις το 24%. Το Κελπνό έστειλε εμβόλια και η οδηγία από το Υπουργείο Υγείας ήταν να εμβολιαστούν όλο το προσωπικό του νοσοκομείου κατά 100%. Δυστυχώς όμως, και πάλι από ό,τι είδα, ένα ποσοστό μόνο 24% γενικά στην Ελλάδα του νοσοκομειακού προσωπικού εμβολιάστηκε. Αυτό είναι πολύ κακό, διότι οι ίδιοι κινδυνεύουν να κολλήσουν από αυτό τον ιό από κάποιον που νοσηλεύεται και να μεταδώσουν μετά. Φέτο δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι την ώρα, επιδημία ή πανδημία γρήπης τέλος πάντων, και δεν υπήρξε καμία οδηγία από το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων ότι πρέπει να γίνει μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού. Το καινούριο εμβόλιο, το κοινό εμβόλιο της γρήπης που κυκλοφορεί, ούτως ή άλλως είναι στελεχωμένο, ενδυναμωμένο με τον ιό της γρήπης ή τα έναν ή ένα. Οι ίδιοι γιατροί εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, εφιστούν όμως την προσοχή, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αν δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί, να το πράξουν άμεσα, ενώ συνιστούν σε όλους να ακολουθούν τουλάχιστον τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Συνιστούμε λοιπόν να εμβολιαστούν οι ευαίσθητες ομάδες. Και μιλάμε για άτομα τρίτης ηλικίας, για άτομα τα οποία έχουν χρόνια προβλήματα όπως καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, βροχικό άσμα. Αυτοί έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί ήδη. Αλλά όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί από αυτές τις ομάδες, καλό είναι να εμβολιαστούν. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχει τώρα μία αύξηση των κρουσμάτων της κοινής γρίπης. Ο κόσμος, εκείνο που πρέπει να προσέξει είναι να λαμβάνει όλα τα μέτρα υγιεινής και πρόληψης. Δηλαδή, να μην έρχεται σε επαφή όταν με άτομα τα οποία έχουν, ας πούμε, συμπτώματα γρίπης, έστω και κοινής γρίπης, πυρετό, βήχα και καταρροή, τέλος πάντων, να αποφεύγει χώρους ο οποίος υπάρχει πολύ συνωστισμός, όταν να πλύνει καθαρά τα χέρια του όταν πιάνει αντικείμενα τα οποία δεν ξέρει αν είχαν σε επαφή με κάποιον ο οποίος είχε ακουμπήσει αυτό το αντικείμενο, με κάποια αντισηπτικά διανύματα τα οποία ούτως ή άλλως κυκλοφορούν στα φαρμακεία και μπορεί να προμηθευτεί.